Κάθετε μαζί σας. Εντάξει, τώρα αυτό είναι πολύ νωρίς για να το προσδιορίσουμε, γιατί μέχρι τότε οπωσδήποτε θα υπάρχει μια λογική ανανέωση των προοδευτικών και αυτό δεν αφορά μόνο στην Κέρκυρα αλλά και σε όλα τα νησιά. Και είναι νομίζω κατανοητό και απόλυτα λογικό να συμβαίνει αυτό. Άλλωστε υπάρχουν κάποιοι που για λόγους δικούς τους δηλώνουν ότι δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε μια νέα προσπάθεια. Επομένως η διαδικασία της ανανέωσης ως μια λειτουργία που είναι απαραίτητη και για τα όργανα τα αυτοδιοικητικά είναι σε εξέλιξη. Άρα, οι παράγοντες πάντως θα είναι. Κοιτάξτε, είμαστε εδώ ως ανάσα, ως παράταξη. Αυτό σημαίνει ότι υπερασπιζόμαστε αυτό το οποίο έχουμε αυτή την περίοδο, το δικαίωμα δηλαδή και την υποχρέωση να ομιλούμε για τα προβλήματα της περιφερειακής διαχείρισης και αυτό θα το πράττουμε μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας μας. Ο καθένας από εμάς διατηρεί το δικαίωμα στα πλαίσια της συντροφικότητας, της αλληλεγγύης και της συλλογικής προσπάθειας την οποία κάνουμε να έχει και επιλογές που μπορεί να είναι διαφορετικές. Αυτό δεν είναι ώρα να το ανακοινώσουμε ή να το πούμε αυτή τη στιγμή, γιατί έχουμε ακόμα αρκετό χρόνο μπροστά μας για να διαμορφώσουμε την τελική εικόνα των ψηφοδελτίων. Θα κάνετε και άνοιγμα σε νέους χώρους. Εσείς επίσημα το κύκλο των υποψηφιότητων. Εντάξει, έχει δηλώσει και η Περιφερειάρχη στη συνέντευξή της σε δημοσιογράφο. Ναι. Έχει δηλώσει, αλλά. Ανακοίνωση αλλά δεν ξέρω εάν την ίδια σκέψη έχουν και οι. Ωραία. Αυτοί που βρίσκονται πίσω από την κυρία Περιφερειάρχη και που την επέλεξαν την προηγούμενη φορά. Γιατί εμείς έχουμε πληροφορία, για παράδειγμα, ότι σε δημοσκοπήσεις που κάνει η Νέα Δημοκρατία μετρούνται και άλλα πρόσωπα εκ μέρους του χώρου για καταλληλότητα στην περιφέρεια Μιονίσου. Άνοιγμα σε νέους πολιτικούς χώρους θα κάνετε. Φυσικά. Είναι κάτι το οποίο το είδαμε και στην πράξη το προηγούμενο διάστημα. Και τώρα φυσικά είναι μια διαδικασία που την έφερνε στην επικαιρότητα η απλή αναλογική. Παρ' όλα αυτά η απλή αναλογική καταργήθηκε στην αυτοδιοίκηση με απόφαση της νέας κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας. Εν τούτης όμως κατανοούμε απολύτως ότι οι δυνατότητες που παρέχει μια λειτουργία συνεργασίας παρατάξεων που μπορούν να συνοηθούν σε ένα πρόγραμμα όμως, έτσι. Μπορεί να συνοηθούν σε ένα πρόγραμμα, είναι προφανές αυτό, αλλά πολλές φορές υποτιμάται η αξία του, μας επιτρέπει να αξιοποιήσουμε την εμπειρία της διαχείρισης των προηγούμενων 5 χρόνων που είχαμε ως ανάσα, δηλαδή 14-19, και να είμαστε δηλαδή από την επόμενη μέρα, από τον πρώτο του 24, σε μια δυναμική απάντηση στα προβλήματα που ήδη θέσαμε. Δηλαδή στο νέο όραμα το οποίο προκύπτει από τις ανάγκες που δημιουργούνται σήμερα. Είναι προφανές ότι επειδή αυτή η συζήτηση γίνεται και σε πολιτικό επίπεδο γενικότερο, δηλαδή εδώ συζητάμε αν θα υπάρχουν κυβερνήσεις συνεργασίας στη χώρα. Επειδή θα προηγηθούν οι βουλευτικές εκλογές και ήδη θα έχει, όταν φτάσουν οι αυτοδιοικητικές εκλογές τον Οκτώβριο του 23, θα υπάρχει ήδη κυβέρνηση στην Ελλάδα, η οποία μπορεί να είναι κυβέρνηση συνεργασίας, είναι προφανές ότι ανοίγονται νέοι δρόμοι. Εκτιμούμε ότι θα ανοίξουν νέοι δρόμοι και για την αυτοδιοίκηση, ακριβώς γιατί θα υπάρχουν ήδη και κυβερνήσεις συνεργασίας σε κεντρικό επίπεδο.